Πάμε τώρα στις αναλύσεις και να καλησπερίσουμε αμέσως τον βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Γεροντόπουλο, που είναι στο τηλέφωνό μας. Κύριε βουλευτέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλή χρονιά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλή χρονιά, πραγματικά το ευχόμαστε. Ελπίζουμε και στη δική σας τη βοήθεια, βεβαίως, όχι μόνο την προσωπική δική σας, αλλά όλων των πολιτικών γενικώς, κύριε Γεροντόπουλε. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι και η ελπίδα όλων όσων παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις. Με δέος ορισμένες φορές και άλλες φορές και σοκαρισμένοι. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, που έχουν να κάνουν με τη λεγόμενη Λαγκαρντιάδα Δημοσθένη και τη Λίστα Λαγκάρτ και όλα εκείνα τα οποία βεβαίως παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες, είναι πραγματικά εκτός από ενδιαφέροντα και ορισμένες φορές και εκνευριστικά. Αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα είναι η νέα εξέλιξη που έχει να κάνει με τη δήλωση του κυρίου Παπακοσταντίνου ότι ξέρει το ποιος είναι αυτός που αλλίωσε. Δεν παραδέχεται βεβαίως πως το έπραξε ο ίδιος, που αλλίωσε την Λίστα Λαγκάρντ. Και βεβαίως αναμένουμε τώρα την αντίδραση της ίδιας της κυβέρνησης απέναντι στα ζητήματα αυτά, αν και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν δείχνει διατεθειμένος να ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά με την υπόθεση αυτή. Τι λέτε? Εκείνο που έχω να πω καταρχάς είναι ότι πολύ σωστά έχει αποφασιστεί να ζητηθεί από τη Βουλή να παρατρέψει τον κύριο Παπακοσταντίνου στην πρώην Εξεταστική Επιτροπή, διότι εκεί φαντάζομαι θα πει το ποιος έχει αλλοιώσει την λίστα. Είναι ένα θέμα το οποίο οφείλουμε να το διευκρινίσουμε για να μπορέσουμε έτσι επιτέλους να ασχοληθούμε με τα θέματα τα πολύ πολύ σημαντικά και να μην χανόμαστε πάντοτε, να μην χάνουμε το δάσος πάντοτε κοιτάζοντας το δέντρο. Χρειάζεται επιτέλους να προχωρήσουμε στα μεγάλα ζητήματα που είναι για τα προβλήματα της χώρας μας, η ανάπτυξη, η ανεργία, αυτά είναι που ταλανίζουν τον κόσμο, αυτά είναι που έζησα τις ημέρες που τριγυρνάω στο νομό μας και συζητάω με τον κόσμο, που κατάλαβα ότι ο κόσμος, ο νέος ο κόσμος θέλει δουλειά και δεν μπορεί να βρει. Επιτέλους αυτά πρέπει να ασχοληθούμε. Δημοσθένη. Έχει καλά κύριε Γεροντόπουλο, όμως αυτό το θέμα της λίστας Λαγκάρντ δεν είναι θέμα μόνο, αν το δούμε επιφανειακά, ότι και αποδώσουν και πούμε ποιος έφερε τρία ονόματα, είναι σαν να ψάχνουμε πραγματικά μιλοστάχερα, αλλά το πίσω από αυτήν την ιστορία είναι πολύ πιο σοβαρή. Είναι η φοροδιαφυγή και η μη αυτό πάταξη. Ένα λεπτό να τελειώσω. Σημαντικό. Να τελειώσω τη σκέψη. Οφείλαμε να το έχουμε κοιτάξει εδώ και πολλά χρόνια, κύριε. Ναι, αλλά ακριβώς αυτό θέλω να σας πω. Ότι πραγματικά αυτό είναι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά. Η φοροδιαφυγή θα πρέπει να παταξεί άμεσα. Ξέρετε, ναι, αλλά το έχουμε ακούσει από το πολιτικό σύστημα εκατοντάδες φορές, κύριε Γεροντόπουλο. Αναλογικά μαζεύουμε τους μισούς φόρους από αυτούς που μαζεύουν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ήθελα να πω όμως ότι δηλαδή αν επικεντρώνεστε κι εσείς στον κύριο Παπακοσταντίνου για τρία ονόματα και αποφεύγετε την ουσία του θέματος. Σαφέστατα. Τι σας είπα και εγώ, γι' αυτό και ναι, και εγώ θέλω να σας πω όμως ότι όταν σας ζητούν δουλειά είναι γιατί δεν υπάρχουν. Και πάρα πολλά και φέρνουν φοροδιαφυγή που λέτε κι εσείς. Ναι, αλλά ξέρετε, όταν βλέπετε τους νέους και σας λένε δεν έχουμε δουλειά, είναι γιατί το πολιτικό σύστημα δεν έκανε καλά τη δουλειά τους δυνεκώς 35 χρόνια. Σαφέστατα οι ευθύνες βαρύνουν το πολιτικό σύστημα, γι' αυτό και βλέπετε και ότι ο κόσμος πολλές φορές στρέφει την πλάτη του προς τα πολιτικά τεχνόμενα, τα πολιτικά δρόμενα. Χρειάζεται να ρηχθεί άπλευτο φως σε αυτές τις υποθέσεις για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε μετά και με τα υπόλοιπα σοβαρά, πολύ σοβαρά ζητήματα. Η φοροδιαφυγή, ξέρετε κάτι, εγώ λέω θα ψηφιστεί τώρα αυτές τις μέρες το φορολογικό. Αμέσως μετά πρέπει να έρθει το θεσμικό θέμα για τις εφορίες, το πώς θα χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Το λαθρεμπόριο και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία πραγματικά μας ταλανίζουν. 42 δισεκατομμύρια είναι η ανίσπρακτη φόρη αυτή τη στιγμή, η βεβαιωμένη ανίσπρακτη φόρη, κύριε Δούκα. Και η Τρόικα λέει το 80% από αυτά τα κρίματα δεν μπορούν ποτέ να το κράτος να τα εισπράξει. Κύριε Γεροντόπουλε, στον κύριο Στουρνάρα απευθύνεστε, όχι σε μένα και στην κυβέρνηση. Μα σαφέστατα και δεν απευθύνουμε σε εσάς. Ναι, όχι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ότι να το λέτε εκεί, να σας ακούνε αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν. Όχι εγώ και να τα ακούσω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Κύριε Γεροντόπουλε, επιτρέψτε μου κάτι σας παρακαλώ. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που εκτιμούν ότι πίσω από αυτή την ιστορία υπάρχει μια προσπάθεια να πληγεί η ενότητα της κυβέρνησης και να υπάρξει μια στοχοποίηση στο
όσο Πασόκ απέμεινε, εν πάση περιπτώσει, σε μια κακή πρακτική κυβερνητική, η οποία ακολουθήθηκε στην τελευταία κυβέρνηση Πασόκ, αλλά και συνεχίστηκε, όπως φαίνεται, και στις επόμενες κυβερνήσεις, τις πρωτότυπες που μεσολάβησαν μέχρι και τη σημερινή ασφαλώς. Τι ακριβώς εκτιμάτε εσείς και κατά πόσον συμμερίζεστε τέτοιου είδους εκτιμήσεις? Εγώ δεν θέλω να εκτιμήσω τίποτε, κύριε Αποστολή, παρά μόνο να δω να αποδεικνύονται κάποια γεγονότα. Είναι εύκολο στον τόπο μας συνήθως να προσπαθούμε να θολώσουμε τα νερά. Θέλω να δω επιτέλους τι έχει γίνει και μιλήσα τόσα χρόνια δεν μπορέσαμε να την αξιοποιήσουμε και τι δεν μπορέσαμε να την αξιοποιήσουμε και τι επιτέλους μπορούμε να αξιοποιήσουμε από αυτό. Διότι συζητάμε να δούμε τι τελικά μπορούμε να αξιοποιήσουμε και αν υπάρχουν διαφημότητα και από αυτήν την ιστορία να δούμε και ποιος ευθύνεται για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το λόγο είναι μια καλή ευκαιρία τώρα με την Προεξεταστική Επιτροπή επιτέλους να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Γεροντόπουλο, επειδή άκουσα τη φράση να θολώσω τα νερά, να θολώσουμε τα νερά, σήμερα παρακολουθώ στην Αθήνα μια διένεξη μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ για το περίφημο θέμα το Μολότοφ, των κλόμπς, των αντισυξιογόνων με αφορμή της επιχειρήσης της αστυνομίας στην πρώην ΑΣΟΕ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο και στην Αμαλία. Λένε κάποιοι ότι αυτή η διαμάχη είναι περιόνου σκιάς. Εγώ δεν τη συμμερίζω, εγώ πιστεύω ότι η πάταξη της παρανομίας και της βίας είναι θεσμική υποχρέωση της πολιτείας. Αλλά η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι πάνε να θολώσει τα νερά η κυβέρνηση όταν λέει ζορίζεται πάντα το σύστημα, αυτοί ως μη συστημικό κόμμα, ανατρεπτικό τι άλλο αυτό προσδιορίζονται, πάντα βγάζει λέει ένα τέτοιο θέμα και να αποφύγει, για να μην βλέπω πολίτες τα καυτά λεγόμενα προβλήματα. Τελικά αυτή η ιστορία μάλλον θα έχει και μέλλον, γιατί βλέπω σήμερα και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και άλλα και ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβασαν και ψηλά τους τόνους, αλληλοκατηγορούνται για βαριά πράγματα. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Αυτά τα ζητήματα, καταρχάς μια κυβέρνηση οφείλει να ασχολείται μόνο τα ζητήματα. Δεν μπορεί να πει ότι αφήνω και ασχολούμαι μόνο με το άλλο. Βεβαίως υπάρχουν κάποια θέματα ψηλά στην ατζέντα, αλλά και η καθημερινότητα είναι πολύ σημαντική, γιατί τον πολίτη τον ενδιαφέρει και αυτό. Και επιτέλους, όπως είπατε και εσείς, η παρανομία πρέπει να παταχθεί. Επομένως, εγώ δεν δέχομαι ότι γίνεται κάτι σε αντιπερισπασμό. Αντιθέτως, πρέπει να γίνουν όλα και ήρθε να ασχοληθούμε με όλα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και να μην φοβάται κανείς το όποιο πολιτικό κόστος. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι όποιος φοβάται το πολιτικό κόστος δεν κάνει τίποτε. Και έχει και πολιτικό κόστος. Ενώ αν προσπαθείς να κάνεις κάτι, υπάρχει περίπτωση να πετύχεις και πρέπει να έχεις και πολιτικό όφελος. Λοιπόν, έτσι πρέπει να δούμε τα πράγματα και πρέπει να ασχοληθούμε με όλα τα ζητήματα μαζί. Κύριε Γεροντόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αποστολίδη.